Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο σημερινό πάνελ με θέμα Sustainability as a key marketing tool for hotels. Θα συζητήσουμε λοιπόν τη βιωσιμότητα ως εργαλείο για τα ξενοδοχεία. Ονομάζομαι Μαρία Παραβάντη και είμαι δημοσιογράφος σε θέματα τουρισμού για το Greek Travel Pages. Είναι αλήθεια, όπως είπε και η Βίκη πριν, ότι ειδικότερα τον τελευταίο καιρό και κυρίως τώρα που βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έχουμε και ακούμε συνέχεια για βιωσιμότητα, βιώσιμες πρακτικές, αηφόρο ανάπτυξη στον τουρισμό κτλ. Πλέον οι επιχειρηματίες αναζητούν τρόπους να κάνουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες. Ιδίως τώρα που υπάρχουν και έρευνες που μας δείχνουν ότι οι επισκέπτες αναζητούν και θέλουν τέτοια καταλήμματα. Πώς μπορεί όμως η αηφόρος ανάπτυξη και πρακτικές να γίνουν πλεονέκτηματα στα χέρια των ξενοδόχων και να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο marketing που θα έχει και οικονομικά ωφέλη. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπάς. Είναι πρόεδρος της εταιρείας Green Evolution και είναι διευθυντής μεσογείου του Global Sustainable Tourism Council. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του ξενοδοχειακού ομίλου Aldemar Resorts και είναι η κυρία Βίκη Καρατζαβέλου, συνάδελφος δημοσιογράφος, διευθύντρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Nat Tour και του προγράμματος Bike Friendly Hotels, που θα μας μιλήσουν για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, κυρίως στο χώρο της φιλοξενίας, θα μας δώσουν κατευθύνσεις, ιδέες και λύσεις. Και πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με το εξής θέμα. Βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Και αν αυτά τα δύο μπορούν και πώς να συμβαδίσουν. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αγγελόπουλο πρώτα. Ωραία. Τώρα, αγγίζεται ένα αγαπημένο μου θέμα, το οποίο συνοψίζεται στο ότι ανάπτυξη και βιωσιμότητα ενδεχομένως να είναι δύο όροι που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην ίδια πρόταση. Έχω την αίσθηση ότι στο επόμενο διάστημα αυτό που θα ακούσουμε και αυτό που θα μας επηρεάσει ίσως περισσότερο είναι ότι μέσα στην ανάπτυξη αυτό που θα αναδεικνύεται είναι η εξέλιξη. Θα δούμε πώς εξελίσσουμε υπαρκτά μοντέλα σε βιώσιμα μοντέλα, αλλά θα αναθεωρήσουμε ενδεχομένως και την τάση που έχουμε του να αναπτύσσουμε το νέο όταν υπάρχει ένα παλαιό το οποίο μπορεί να έχει μια καλύτερη τύχη ή μια καλύτερη ζωή ή να μας προσφέρει σε εμάς μια καλύτερη ζωή από αυτή που προσφέρει σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι συμπυκνωμένη σε μια ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά δεν έφτασε στον τουρισμό με την... νομίζω ένας καθηγητής στο Wageningen της Ολλανδίας κατάφερε να το πει πριν από μερικά χρόνια. Λέγεται planned obsolescence. Ουσιαστικά τι εννοούμε, προσχεδιασμένη απαρχαίωση. Η τάση που υπάρχει στην καταναλωτική κοινωνία είναι να γεννάμε προϊόντα που να αντικαθιστούν ένα προηγούμενο προϊόν. Αυτή την ταμπλέτα την έχω ένα χρόνο και σήμερα το πρωί που είχα λίγο χρόνο έψανα να βρω πότε βγαίνει καινούρια. Οι προδιαγραφές της καινούριας σε σχέση με αυτήν, σας διαβεβαιώ, δεν δικαιολογούν την αγορά της καινούριας. Αλλά η εταιρεία που το βγάζει έχει κάθε λόγο να το βγάλει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την αγορά αυτοκινήτου, αν και εκεί έχουμε και τις τεχνολογίες καυσίμου που έχουν αλλάξει πλέον. Και μπαίνουμε λοιπόν στη λογική να το μεταφέρουμε στον τουρισμό όλο αυτό και λέμε τι κάνουμε planned obsolescence. Δεν είμαι εγώ. Προσπαθούμε να περάσουμε στον τουρίστα να μάθει να απολαμβάνει αυτό που του προσφέρουμε ως υπηρεσία, τουριστική υπηρεσία και όχι να την καταναλώνει. Όπως επίσης δεν θέλουμε να καταναλώνει τον προορισμό. Όπως επίσης δεν θέλουμε να καταναλώνει το αγαθό φιλοξενία, σαν να είναι ένα πράγμα το οποίο πεθαίνει με τη λήξη της διαμονής. Οπότε συνοψίζοντας σε μία πρόταση, χωρίς να απορρίπτω 100% τον όρο ανάπτυξη, θεωρώ ότι είμαστε στη λογική της βιώσιμης εξέλιξης. Να μετατρέψουμε αυτό που ήδη έχουμε στα χέρια μας σε ένα μοντέλο που να το απολαμβάνουμε περισσότερο, να το ζούμε και όχι απλά να το καταναλώνουμε και τελικά να το πετάμε. Η χρήση των social media δυστυχώς ευνοεί το δεύτερο. Μάλιστα. Κύριε Παπά, εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό, δηλαδή βιωσιμότητα και ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι, μπορεί να συμβαδίσουνε και με ποιους τρόπους, τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Ακούγομαι, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι εγώ το ονομάζω αηφορία.
Και όχι μόνο. Αηφορία, σωστά. Έτσι, σωστά. Είναι μια συζήτηση αυτή από μόνη της. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό και για τα επόμενα 30 χρόνια θα μιλάμε μόνο για ανάπτυξη με αηφορία, οπότε θεωρώ ότι η ερώτηση είναι λίγο... Μας προκαταβάλλει να πάμε σε μια λογική αντιπαράθεση πιθανόν με πάρα πολλούς ανθρώπους. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σχέση πάντα σε ποιο κοινό μιλάμε, γιατί και πόσο θα πάμε βαθιά στα πολύ βασικά. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση που κάνουμε είναι, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, πολύ προηγούμενων ετών. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει επιστροφή σε κάτι άλλο. Διότι πολύ απλά η συζήτηση πια δεν είναι αν θα είμαστε λιγότερο ή περισσότερο ενεργοβόροι, αν θα καταναλώνουμε νερό, τι χημικά θα έχουμε, αν θα φροντίσουμε ο υπάλληλός μας να είναι εκπαιδευμένος σωστά, αν θα έχουμε τοπικά προϊόντα, αν θα είναι το ξενοδοχείο μας ένα κτίριο το οποίο δεν χάνει ο παντού όσο ρωτήρει τα πάντα του, αν όλα αυτά τα αν δεν παίζουν, έχουν τελειώσει η ιστορία. Όποιος νομίζω ότι είναι εκεί ακόμα, νομίζω ότι κοιμάται. Η ιστορία λέγεται σήμερα ότι όλοι πάμε σε μια μετάβαση η οποία δεν έχει γυρισμό. Η μετάβαση πηγαίνει προς λογικές δεσμεύσεων 2025-2030-2050. Μιλάμε για το ξενοδοχείο το οποίο θα πρέπει να πάει στη λογική του net zero, που είναι από μόλις μια μεγάλη συζήτηση τι σημαίνει net zero και τι σημαίνει climate, neutral και όλο αυτό που πιθανόν που ακούτε. Έχουμε μπει σε άλλη γενιά. Θέλουμε λεξικό αυτή τη στιγμή. Ναι. Δυστυχώς. Άρα είναι μονόδρομος. Είμαστε ήδη εκεί και απλά μπορεί μερικοί να μην το έχουν καταλάβει. Ναι. Ωραία. Άρα πιστεύουμε ότι, Βίκυ, πες μας κι εσύ, η βιωσιμότητα... Όχι. Ότι μπορεί να γίνει... Όχι. Μικρόφωνο. Μήπως είναι κλειστό το... Συγγνώμη γι' αυτό. Ακούγαμε τώρα. Ναι. Τώρα ακούγεις. Ωραία. Λοιπόν, θα κάτσω λιγάκι έτσι για να... Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το σήμα Bike Friendly, που είναι ένα νέο σήμα πιστοποίησης, νέο είμαστε εδώ και 5 χρόνια βέβαια, ένα σήμα πιστοποίησης ξενοδοχείων και προορισμών, ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον ποδηλάτη, είναι ένα παράδειγμα ακριβώς σε αυτό το οποίο λέμε. Ανάπτυξη με αηφορία είναι σαφώς μια δράση αηφορίας, δηλαδή χρησιμοποιούμε το ποδήλατο για να μην αφήνουμε αποτύπωμα, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Στις μετακινήσεις μας λοιπόν όλες, αλλά φέρνουμε και την ανάπτυξη, διότι ο νέος πελάτης πλέον στο ξενοδοχείο μας και ο νέος τουρίστας και ο πιο μοντέρνος, επιτρέψτε μου, άνθρωπος, ενδιαφέρεται για την εμπειρία που λέμε. Δηλαδή το καινούργιο, η ανάπτυξη και το επόμενο βήμα είναι ο εμπειρικός τουρισμός και εμπειρία. Το ποδήλατο λοιπόν, ενώ δίνει την αηφορία, δίνει και προς το μέλλον την εμπειρία στον τουρίστα, διότι είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις μια βόλτα με ένα μηχανάκι ή με ένα αυτοκίνητο σε μια περιοχή, από το να την κάνεις με το ποδήλατο, γιατί πραγματικά ενώνεσαι καλύτερα με την περιοχή αυτή. Άρα, ως προς το κομμάτι των προορισμών, θεωρώ ότι σαφώς η ανάπτυξη ενός προορισμού δεν υπάρχει παρά μόνο μέσω της αηφορίας να γίνει. Διαφορετικά καταστρέφεται ο προορισμός. Σκεφτείτε όλοι οι τουρίστες να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και μηχανάκια. Σε αντίθεση, το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών να χρησιμοποιεί ποδήλατο, πόσο πιο ανεπτυγμένος είναι ένας προορισμός. Και κατ' επέκταση και στο ίδιο το ξενοδοχείο, το οποίο και αυτό δίνει μία τάση αηφορίας και μία τάση συμμόρφωσης, θα μπορούσαμε να πούμε, με την αηφορία στον πελάτη του. Σωστά. Άρα λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μιλάμε για ένα καινούριο μοντέλο τουρισμού. Μιλάμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και πρέπει τα ξενοδοχεία όντως να βρουν έναν τρόπο που τις κινήσεις αυτές που είναι, μια κίνηση είναι το bike friendly, να μπορούν αυτές να τις χρησιμοποιήσουν ως marketing εργαλείο. Αλέξανδρε, ως ξενοδόχος, σε μια εποχή που έχουμε υποστεί και τον κορονοϊό, έτσι, προσθέτουμε και αυτό στην καινούρια πραγματικότητα. Τι μπορεί να κάνει ένας ξενοδόχος για να μπορεί να πορευτεί βιώσιμα, αλλά και συγχρόνως να έχει και κερδοφορία? Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα. Η Ελλάδα έχει 10.000 ξενοδοχειακά καταλήματα, 30.000 ενοικιαζόμενα δωμάτια και πλέον χοντρικά το 50% των καταλημάτων είναι Airbnb. Η ευρύτερη φιλοξενία λοιπόν είναι διασπαρμένη σε πολλά διαφορετικά είδη καταλημάτων με διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, διαφορετικούς όρους και κανόνες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει λοιπόν να συμβεί είναι να μπουν όλα αυτά κάτω από μία ομπρέλα της φιλοξενίας και να παίρνουν μία κοινή γραμμή. Έχουμε την νομοθεσία, νομίζω ο Γιάννης το άγγιξε λίγο νωρίτερα, έχουμε την νομοθεσία των πράσινων κτηρίων, η οποία πλέον θεωρείται επιβεβλημένη.
το ηλεκτρονικό μητρό των κτηρίων που είναι επιβεβλημένο. Τον Ιανουάριο του 2023 θα είναι σε εφαρμογή το Pay As You Throw, που σημαίνει ότι το κόστος των δημοτικών τελών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή μιας οποιασδήποτε καταναλωτικής μονάδας, δεν θέλω να πάρω μόνο τις ξενοδοχειακές, θα χρεώνεται με βάση του τι πετάει. Εδώ έρχεται η ευθύνη των φορέων. Δεν μπορούμε εμείς απλά να πάμε να λέμε κάνε αυτό, κάνε το, το κάνε το άλλο. Υπάρχει ο συνδικαλιστικός φορέας που πρέπει να συμβουλεύσει τον συνάδελφο ξενοδόχο, της φιλοξενίας, όποιον είναι, ότι αυτά είναι τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου. Ευθύνη είναι δικιά σου, αλλά τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου είναι αυτή. Στα παρουσιάζω και φροντίζω να γνωρίζεις ότι αυτά πρέπει να κάνεις. Έχουμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, το οποίο πρέπει να συμβουλεύει το κράτος πώς πρέπει να προσεγγίσει μια κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία της φιλοξενίας, για να πάρω όλους εμάς που είμαστε στη φιλοξενία, δεν είμαστε μόνο ξενοδόχοι. Και να μας πει, με αυτά τα εργαλεία, οριοθετώ την επόμενη πενταετία, δεκαετία σας, ώστε να είστε σύνομοι και κυρίως να μπορέσουμε και στα όρια που μας θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όρια της βιωσιμότητας της επιχείρησης, της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Το Pay As You Throw, όπως αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζεται όταν στην περιοχή υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. Άρα τα οργανικά, δηλαδή τα στερεά μας επόβλητα, πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη χρήση. Όταν είμαστε διασυνδεδεμένοι με βιολογικούς ή υπάρχει άλλο μοντέλο διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Όταν το κτίριο είναι πράσινο, που σημαίνει τι, είτε καλά μονωμένο θερμοπροσώψεις και ούτω καθεξής. Η ρίστο εμπαρόδο, το εξοικονομώ, στην αρχή βγήκε για το οικιακό σκέλος. Μετά βγήκε για το επαγγελματικό σκέλος, εξαιρώντας τα καταλήμματα φιλοξενίας. Που θα έπρεπε να είναι. Τώρα είναι μια συζήτηση αν θα το βάλουμε. Μα είναι αδιανόητο. Όταν θέλουμε να απορροφήσουμε 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν ξέρουμε πώς, δώστε τα χρήματα και σε αυτούς που θα τα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το στόχο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Έχουμε λοιπόν ένα σύνθετο πλέγμα. Κάποιοι πρέπει να ενημερώσουν τους συναδέλφους. Κάποιοι πρέπει να ενημερώσουν το κράτος. Και μαζί πρέπει να φτιάξουν ένα μοντέλο το οποίο θα το ονομάσω pathway, να οδηγήσει ομαλά, χρονικά ομαλά, τον πιο αδύναμο οικονομικά και τον πιο ισχυρό οικονομικά σε αυτόν τον δρόμο. Οι ισχυροί οικονομικά έχουν ήδη προβεί σε αρκετές επενδύσεις στο είδος αυτό. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που, αν και δεν μ' αρέσει να περιαυτολογώ, εγώ παράγω ζεστό νερό από τον ήλιο από το 1999. Διαχειρίζομαι τα αποβλητά μου από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Τι θέλω να πω. Μπορεί εμείς να έχουμε μια βίδα παραπάνω και να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν παίρνουμε τους 10 και τους κάνουμε. Μπορεί να τους κάνουμε πιλότους, να τους βλέπουν οι άλλοι. Ναι. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που να δουλεύει για όλους ανεξαρτήτου μεγέθους. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχει συζήτηση να γίνει γιατί το έχουμε ρίξει στη φιλολογία και όχι στην ουσία. Ναι, είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω στο Γιάννη. Καταρχήν, ξέρουν οι ξενοδόχοι, είναι ενήμεροι για το τι μπορούν να κάνουν για να μπουν στην αειφορία, για να κάνουν πρακτικές βιώσιμες. Υπάρχει ενημέρωση, γιατί νομίζω ότι κάπου το έχουμε αφήσει στο ό,τι ξέρει, ό,τι διαβάζει κάποιος και ποια διάθεση έχει. Οπότε, η μία ερώτηση είναι αυτή και η δεύτερη είναι μία μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι εδώ αφορά αυτό. Μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση, που είναι οι πιο πολλές στην Ελλάδα. Αντέχει, μπορεί να κάνει κάποια βήματα για να γίνει βιώσιμη, πρώτα στην αρχή και μετά να τα επεκτείνει αυτά. Αυτές είναι. Ωραία. Να πω πρώτα να πω ότι δεν πρόκειται να πω στα λιμέρια του Αλέξανδρου περί ξενοδοχειακών και τα λοιπά σε επίπεδο οργάνωσης. Από την άλλη, βέβαια, να πω επίσης ότι τεχνολογικά δεν πάμε να δούμε κάτι πολύ περίεργο και διαφορετικό για να γίνουμε αειφοροί. Εφαρμόζουμε μια πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία μας δίνει κάποια αποτελέσματα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Επομένως, δεν το φοβόμαστε, αλλά πηγαίνουμε να βρούμε και εργαλεία, βέβαια, να μας βοηθήσουν. Κανείς δεν θα πει όχι. Έρχεται το εξοικονομώ για τα ξενοδοχεία. Εκεί μέσα να ξέρετε ότι το κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων θα είναι πολύ βασικό σημείο διαφοροποίησης για το τι συμβαίνει σήμερα. Δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο σήμερα να υπάρχουν ακόμα ξενοδόχοι οι οποίοι λένε γιατί να βάλω μόνωση σε ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί το καλοκαίρι. Δηλαδή, okay, έχουμε ξεπεράσει την όριο του.
Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο το πράγμα από την αρχή, χωρίς να προσπαθούμε να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Αυτό είναι βασικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι το micro scale. Υπάρχει το μέσο scale, το οποίο για μένα είναι το κομμάτι το εθνικό και πώς προσδιορίζουμε μια εθνική πολιτική, χωρίς να ξεκινάμε να λέμε μεγάλες κουβέντες του στυλ θα γίνουμε η πιο αηφόρος χώρα στην περιοχή. Έτσι. Αυτά, ναι, δεν γίνονται. Ναι. Και πάμε όμως στο macro scale. Το οποίο macro scale είναι πολύ σαφές το που πάει, δεδομένου ότι ξέρετε όλοι το booking.com και οι διάφοροι λοιποί έχουν πια τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα. Εμείς είμαστε σε όλα τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή μέσα και δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές στο κομμάτι που αφορά τα πρότυπα και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει κάποιος αηφόρος σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Άρα η καταιγίδα εισαγωγικά, η θετική, αυτή που μας βοηθάει και κάνει καλό το χώμα, έρχεται. Δεν είναι καταιγίδα η οποία θα γεμίσει όλα τα παρτέρια με νερό και θα πνιγούμε. Φτάνει, ακόμα και αν είμαστε μικρή επιχείρηση, να δούμε τα πράγματα με μια λογική ότι έτσι κι αλλιώς μια επιχείρηση πρέπει να επανεπενδύει κάποιο κομμάτι των κερδών. Mm-hmm. Για να μπορέσει να πάει στην επόμενη γενιά. Και όχι μόνο γενιά τσιμέντων και γενιά ανθρώπων. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να τρέχουμε προγράμματα εφορία σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες, με τεχνίτες και με γραμματείς. Όταν το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο για μεγάλους OTAs, ότι πρέπει να τοποθετηθείτε και αν δεν το κάνετε, δεν υπάρχει μέλλον. Επομένως, όπως έχουμε τον άνθρωπο για τα social media και τα λοιπά, που κάθε στιγμή ξέρει τι συμβαίνει στον περίγυρό του και τα ωραία που ακούγαμε προηγουμένως, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι συμβαίνει στην ενέργειά του, τι συμβαίνει στο νερό του, τι συμβαίνει στα αποβλητά του, τι συμβαίνει στους υπαλλήλους του, τι συμβαίνει στα πάντα του. Μιλάμε για απλά, δεν είπα κάτι πολύ ιδιαίτερο, υποθέτω. Αυτό είναι ένα κομμάτι της αηφορίας, συν ότι δεν είμαστε ένα bubble κάπου στο πουθενά και προσγειώσαμε μία επένδυση. Πρέπει αυτό το πράγμα που λέγεται ξενοδοχείο, κατάλημα κλπ, μαζί και το sharing economy, μαζί και όλο αυτό που περιέγραψε ο Αλέξανδρος, να μπει σε μια λογική ότι έχει μια κοινή κατεύθυνση και κάποια νούμερα που αξιολογείται. Τα πάντα θέλουν νούμερα, δυστυχώς. Mm. Και όπως είδαμε, λοιπόν, τα social media μας κατακλείσαν τα τελευταία 15 χρόνια. Σε λίγο καιρό, και όχι πολύ μακριά, μην βλέπετε περίεργο ότι τα πάντα και στο κομμάτι της αηφορίας και όλων των ροών κτλ. Θα είναι συνδεδεμένα με τα CRM, τα ERP, τα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, διότι θα είναι KPIs που θέλουν οι μεγάλοι παίχτες και όχι μόνο. Ναι. Yeah. Τα μικρά ξενοδοχεία. Θέλω να μου πει κάποιος, Αλέξανδρε, εσύ, μπορούν, αντέχουν. Και εσύ, Γιάννη, ήθελα να μου πεις αυτήν την ερώτηση. Αν μπορεί, εγώ είμαι μια οικογενειακή επιχείρηση. Θα μπορέσω να κάνω αυτές τις κινήσεις που χρειάζονται. Και πού ξεκινάω, διότι νιώθω ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα δώσω μετά πάσα στον Αλέξανδρο να πει για τη φοβερή, ωραία μελέτη, έρευνα που κάνατε και μας παρουσιάσατε την προηγούμενη φορά σε μια εκδήλωση, Αλέξανδρε, το τι. Πού πρέπει να πάει η αηφορία στους ξενοδόχους και είναι πράγματα που πιθανόν όποιος είναι ξενοδόχος από εδώ τα έχει ακούσει και τα ξέρει γιατί τα λένε οι σύμβουλοι, τα λένε οι ανάγκες του. Άρα mm-hmm. η μικρή επιχείρηση προφανώς θα πρέπει να βρει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία πιθανώς. Αλλά να έχετε υπόψη σας επίσης ότι το κομμάτι της χρηματοδότησης από εδώ και πέρα θα γίνεται μόνο με όρους responsibility από τις τράπεζες. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι αυτό που κάνεις είναι στην κατεύθυνση αυτή. Mm-hmm. Οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι συν 15% με 18% μπορεί να πάρεις έσοδο παραπάνω από αυτό που λέμε αηφορικό ξενοδοχείο σαν έσοδο και τα κοστολόγια πια μέσα από μια νομοθεσία που βάζει ελάχιστα νούμερα, ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών κτηρίων. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεις το ίδιο κτίριο που έφτιαχνες παλαιότερα, για παράδειγμα, με πολύ φοβερές, τρομερές επενδύσεις ενεργειακές, το φτιάχνεις τώρα γιατί είναι απαιτητό. Δεν περνάς από την αδειοδότηση διαφορετικά. Και τα πράγματα θα γίνουν πολύ απαιτητικά. Επομένως, δεν θα υπάρχει τρόπος να το κάνεις διαφορετικά. Mm-hmm. Ήδη είναι πρόβλημα. Άρα για μένα, αυτό το μεγάλο ποσό που λέγεται οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνογνωσία, παιδιά, τεχνογνωσία. Όπως ακριβώς στους υπόλοιπους τομείς, η τεχνογνωσία είναι το νούμερο ένα για να μην παίρνετε φύκια για μοτοξυδές κορδέλες. Τελεία. Δεν γίνεται. Πάνω σε αυτό, Βίκη, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Ατούρ. Θέλω να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό που είπες για την κερδοφορία για μικρά ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εμείς δεν ενθαρρύνουμε τους ξενοδόχους να αγοράσουν ποδήλατα, γιατί μπορούν να κάνουν συνέργειες και συνεργασίες. Ένα λοιπόν ξενοδοχείο σε ένα μικρό νησί, στην Πάλια, αγόρασε 2 ή 3 ηλεκτρικά ποδήλατα, μάλιστα με ένα πρόγραμμα επιχορήγησης του 40%.
και μας είπε ότι μέσα σε μία χρονιά έκανε απόσβεση. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Έκανε μια μικρή επένδυση, χρηματοδοτήθηκε με το 40% και έκανε απόσβεση μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Αυτό που ήθελα να πω, που είπε ο Γιάννης, είναι ότι εδώ μιλάμε για know-how, έτσι. Η Natur συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης και δημιούργησε δίκτυο Bike Friendly Hotels, τα οποία σήμερα είναι 130 ξενοδοχεία. Ναι, 130 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Γιατί ξεκινήσατε με το ποδήλατο και θέλω να μας πεις τι χρειάζεται ένα ξενοδοχείο να γίνει bike friendly. Μάλιστα. Γιατί ξεκινήσαμε με το ποδήλατο. Ναι. Γιατί είδαμε ότι σε όλη την Ευρώπη το ποδήλατο το χρησιμοποιεί ο κόσμος, δηλαδή ο τουρίστας μας, που αυτό ήταν το επίκεντρό μας, χρησιμοποιεί το ποδήλατο στην καθημερινή του ζωή. Να πάει για ψώνια, να πάει οπουδήποτε. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μας αρέσει να λέμε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν είμαστε καλοί. Εμείς λοιπόν αυτά όλα τα αρνητικά τα βάλαμε στην άκρη και είπαμε θα αποδείξουμε σιγά σιγά ότι ναι και στην Ελλάδα μπορεί να κάνει ποδήλατο και την μπορεί να κάνει ποδήλατο. Και μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 130 ξενοδοχεία, 10 δήμους και 30 partners. Έτσι λοιπόν και αυτό ήταν το ποδήλατο, γιατί θεωρούμε ότι ο πελάτης μας το χρειάζεται, το θέλει. Μετά έρθει ο εμπειρικός τουρισμός, είδαμε ότι καλύπτει και αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ο πελάτης μας έφερε στο να κάνουμε αυτή την απόφαση με τα ποδήλατα, μία προσπάθεια. Τα κριτήρια είναι αρκετά εύκολα. Όπως είπατε, καν τα ξενοδοχεία αγοράζουν ποδήλατο, γιατί πάλι δεν θέλαμε να βάλουμε τον ξενοδόχο να κάνει επένδυση, γιατί πιστεύαμε ότι, OK, και αν μεθαύριο θέλει ο πελάτης να χρησιμοποιήσει ένα ελικόπτερο, πρέπει το ξενοδοχείο όλα να τα κάνει και να αγοράζει το ξενοδοχείο όλα αυτά τα πράγματα ή να κάνει συνέργειες. Είμαστε λοιπόν υπέρ των συνεργειών. Άρα λοιπόν να κάνει συνέργειες με άλλες εταιρείες στην περιοχή που νοικιάζουν ποδήλατα. Βέβαια, όπως είπα πριν, μερικοί ξενοδόχοι έχουν καταφέρει και το έχουν ως σημείο να βγάλουν κάποια χρήματα και έχουν κερδοφορία. Μάλιστα. Αλέξανδρε, φέτος ο Όμιλος Αλτεμάρ έλαβε bike-friendly σήμανση για δύο ξενοδοχεία του στην Ολυμπία. Ενδιαφέρονται, δηλαδή ποια είναι η απήχηση, ενδιαφέρονται τελικά οι πελάτες. Αυτό είναι μια βιώσιμη πρακτική. Ενδιαφέρονται ή στο τέλος τους κερδίζει η τιμή. Δηλαδή, ωραία λέμε, ναι, θα ήθελα να πάω σε ένα ξενοδοχείο που σέβεται το περιβάλλον κτλ. Που κάνει return, που φροντίζει να δώσει πίσω στην κοινωνία. Όμως, στο τέλος, ένας νεαρός, ένας 25χρονος, ο οποίος ψάχνει ένα κατάλημα, θα πάει σε αυτό που έχει φτηνότερη τιμή ή σε αυτό που είναι βιώσιμο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σύνθετο ερώτημα, γιατί πηγαίνουμε σε μία Ευρώπη που έχει 4 χαρακτηριστικά που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Το πρώτο είναι ότι γυράσκει. Η Ευρώπη γερνάει. Δηλαδή, ο πληθυσμός της... ας πούμε, έχουμε λιγότερες γεννήσεις από ό,τι έχουμε θανάτους, για να το βάλουμε σε πιο ακραία τοποθέτηση. Το δεύτερο είναι ότι η μέση αγοραστική δύναμη πέφτει από το 2008 και μετά σταθερά και δεν φαίνεται ότι θα ανέβει σύντομα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το automation συνολικά έχει αρχίσει και αντικαθιστά σε βασικές εργασίες τον άνθρωπο, ακόμα και στο δικό μας τον κλάδο που θεωρούσαμε ότι είναι κλάδος υπηρεσιών. Υπάρχουν περιπτώσεις που το κάνεις με ένα μηχάνημα. Ναι. Μια τρίτη τάση που είναι εξαιρετικά προβληματική, αλλά ευνοϊκή στην προκειμένη περίπτωση για μας, είναι ότι το ύψος των συντάξεων στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες δεν αρκεί ούτε καν για τα φορολογικά βάρη που χρεώνουν στους συνταξιούχους οι χώρες αυτές. Και αναφέρομαι σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, οι σκανδιναβικές χώρες. Εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα το οποίο θα αναλύσω σε πολύ λίγο. Και η τέταρτη τάση είναι ότι οι νεότερες γενιές δεν ταξιδεύουν όπως οι προηγούμενες. Οι νεότερες γενιές είναι πολύ price sensitive, είναι της εμπειρίας, έντονα στραμμένες στην εμπειρία, ενώ οι γυρεότερες έχουν αρχίσει και μπαίνουν στη λογική του slow tourism, όπου slow tourism βάζουμε μέσα και σε πολύ ψηλή θέση το ποδήλατο. Ναι. Έχουμε λοιπόν διάφορα κοινά. Πρέπει κανείς να είναι πολύ ξεκάθαρος για το κοινό του, να ξέρει τι, πού απευθύνεται. Στην Πελοπόννησο έχουμε 240-250 ποδήλατα, αξιοποιούνται πλήρως. Τώρα έχει έρθει και το ηλεκτρικό πατίνι, καινούρια τάση. Γενικότερα ο κόσμος θέλει να έχει αυτή την αίσθηση της προσωπικής, του να βιώνει προσωπικά τον προορισμό και την εμπειρία, να μην τον πας, αλλά να πηγαίνει μόνος του. Και απ' την άλλη, βλέπουμε τους νέους να είναι σε μια έντονα καταναλωτική Instagrammable
φάση στην οποία κατά βάση δεν απολαμβάνουν τον προορισμό, αλλά απολαμβάνουν τη φωτογραφία που τράβηξαν ένα δευτερόλεπτο στο πιο ενδιαφέρον σημείο του κόσμου. Έχω διαβάσει τα τελευταία 4-5 χρόνια πόσοι έχουν φύγει από ουρανοξύστες, από βράχια, απλά και για μόνο για μια φωτογραφία. Είμαι βέβαιος ότι είναι memorable διακοπές αυτές, τουλάχιστον για το υπόλοιπο σόι που επιβίωσε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ακραία η τοποθέτησή μου, αλλά πρέπει να τα βάλει κανείς όλα αυτά σε ένα κουβά και να αρχίσει να σκέφτεται τι τουρισμό επιδιώκουμε. Για την Ελλάδα θα έχουμε και τους νέους, αν διαλέξουμε προσεκτικά τον προορισμό που απευθύνεται σε αυτούς και το μοντέλο που πρέπει να τους προβάλλουμε, όπου παρεμπιπτόντως οι νέοι είναι πιο ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα επικρατούν από εδώ και στο εξής. Θέλουμε να γίνουμε παράδεισος των συνταξιούχων της Ευρώπης, γιατί χωρίς να το θέλουμε, μείναμε πίσω. Ναι. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή μένουν μόνιμα 1 εκατομμύριο περίπου Άγγλοι συνταξιούχοι, που η σύνταξή τους, ακόμα και αν παίρνανε μισθό 100-120.000 λίρες το χρόνο, είναι 400 λίρες και το φορολογικό βάρος δεν είναι ικανό να τους κρατήσει ούτε στη χώρα τους, ούτε πουθενά εδώ που τα λέμε. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, η δική μας, η τωρινή κυβέρνηση, βάζει 7% flat tax rate για μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα και ξαφνικά γινόμαστε παράδεισος μεταναστευτικών ροών ανώτερου ή μέσου και ανώτερου επίπεδου Ευρωπαίων, που ο τουρισμός που θα συζητάμε θα έχει μια μονιμότητα. Θα γίνουν μέρος της δικής μας κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που αντίστοιχα με άλλες θέλει αυτή τη μίξη με ένα ευρωπαϊκό στοιχείο. Τη χρειάζεται γιατί είμαστε στην Ευρώπη και ενδεχομένως είναι και ένας ωραίος τρόπος να αποκτήσουμε μια σοβαρή εξωστρέφεια. Είναι τουρισμός αυτός. Είναι ο τουρισμός του μέλλοντος. Είναι ένας, ίσως ο κύριος τουρισμός που θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια, όχι παντού, σε κάποια σημεία της Ελλάδας. Και για να έρθω να βοηθήσω τη συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τη Βίκη, εγώ που έχω υβριδικό ποδήλατο, ας το πούμε ηλεκτρικό υβριδικό, δεν έχω κάνει τίποτα καλύτερο στη ζωή μου. Έχει 80 χιλιόμετρα αυτονομία. Μπορώ να πάω στην Αθήνα και να γυρίσω, αν δεν με πατήσουν. Ναι. Είναι ένα θέμα και εκπαίδευσης. Αυτό. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης. Ναι. Πρέπει να το... Να ρωτήσω λίγο το Γιάννη. Αρκεί το GSTC θέτει τα κριτήρια, έτσι. Αρκεί μια πιστοποίηση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένα ξενοδοχείο και λέω, παιδιά, εντάξει, έχω πάρει αυτή την πιστοποίηση, έχω πάρει bike friendly, έχω κάνει. Αρκεί ή πρέπει να κάνω και άλλες κινήσεις, ώστε αυτό πραγματικά να επικοινωνηθεί ότι... Ωραία, λοιπόν. Την ίδια συζήτηση είχαμε στο προηγούμενο πάνελ δίπλα. Μετά την πιστοποίηση, τι? Ναι, σωστά, σαν το τραγούδι. Λοιπόν, υπάρχει ζωή μετά την πιστοποίηση. Λοιπόν, πρώτο θέμα κρίσιμο είναι τα αποτελέσματα για να φτάσεις να πιστοποιηθείς, πάνω να πει ότι κάτι κάνεις καλά, προφανώς. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η πιστοποίηση και τα αποτελέσματά της δεν επικοινωνούνται σωστά. Δηλαδή, δεν βγάζουν προς τα έξω ότι κάτι κάνουμε καλά, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα, δεν αφορά την Ελλάδα, γενικότερο είναι αυτό, έτσι. Κυρίως γιατί δεν είχαν δοθεί πιθανόν η δύναμη και το όραμα το τι σημαίνει να έχεις μια τέτοια αναγνώριση. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα χρειαζόμαστε εξειδίκευση σε αυτό. Το green marketing, που είναι ένας ολόκληρος κλάδος που πρέπει να αναπτυχθεί παραπάνω, άρα πώς θα κάνουμε εξωστρέφεια με τον καλύτερο τρόπο τα επιτεύγματα τα οποία αφορούν ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είναι ένα ζητούμενο. Είναι προαπαιτούμενο σε έναν βαθμό, αλλά είναι και ζητούμενο ταυτόχρονα. Δεύτερον, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι πιστοποιήσεις είναι ότι είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Άρα έρχεται μια ένταση προετοιμασίας, μια πιστοποίηση, μετά κοιμάται ο άλλος, αν δεν είναι συνειδητοποιημένος και δεν έχει συστήματα τα οποία είναι αυτοματοποιημένα κτλ. Και μετά από 1-2 χρόνια ξαναέρχεται ο ελεκτής και λέει τι έχουμε, και ο άλλος μια εβδομάδα πριν ξεκινάει και τρέχει, το έχουμε δει αυτό, δεν είναι κάτι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μαζέψτε, δεν είναι ανθρώπινο σε έναν βαθμό, για αυτούς οι οποίοι το βλέπουν σαν χαρτί. Αυτοί που το βλέπουν πραγματικότητα και καθημερινότητα σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι ένα χαρτί. Είναι κάτι το οποίο τρέχει γιατί τους δίνει τα εφόδια, τα εργαλεία να επικοινωνούν με τους πελάτες τους, με τους εργαζομένους, με την κοινωνία, με όλο αυτό το σύστημα. Άρα εδώ λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον εμείς τον τελευταίο καιρό, και ενώ τώρα την ελληνική εταιρεία, βλέπουμε πάρα πολλούς ξενοδόχους οι οποίοι έρχονται και λένε: ωραία, το έκανα. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω λέει: πολύ ωραία. Πάμε να δούμε μια στρατηγική τοποθέτησή σου. Πού θες να πας, άνθρωπέ μου.
Πάμε να δούμε πώς θα το κάνεις πράξη, ένα action plan, γιατί σημαίνει δραστηριότητες, ανάπτυγμα κτλ. Πάμε να δούμε πώς θα μετράς πραγματικά. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνεις αυτό αυτοματοποιημένα. Πάμε να δούμε πώς θα το εξωστρεφάρεις. Και πάμε να δούμε όλο αυτό το πράγμα πώς γίνεται με έναν ανταγωνιστικό τρόπο στο δικό σου οικοσύστημα. Δηλαδή, μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Πιθανόν θέλει ένα outsource κομμάτι. Μια μεγάλη πρέπει να εκπαιδεύσει ολόκληρο τμήμα, πιθανόν όπως κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις πια που έχουν ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Άρα, θέλει μια εξέλιξη. Η εξέλιξη λοιπόν είναι αυτό που είπα στην αρχή. Δεδομένου ότι η χώρα μας και όχι μόνο πάει σε λογικές δέσμευσης για πάρα πολλά πράγματα, για τα πατίνια, για τα αυτοκίνητα, για τα πάντα 2025, 2030, 2050, δεν μπορούν οι κλάδοι επιμέρους να μην βάλουν αντίστοιχη στοχοθέτηση. Επομένως λοιπόν μια πιστοποίηση σου δίνει αρχικά εργαλεία να μπορείς να τα απεξέλθεις σε ένα στρατηγικό πλάνο για τα επόμενα 10, 5, 10 χρόνια, δεδομένων βέβαια των συνθήκων που μπορεί μεθαύριο πάλι να μας κλείσουν, έτσι. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Αλλά αντικειμενικά σου δίνει το baseline, αν το μου επιτρέπει να πω το όρο, για να κάνεις τη στοχοθέτησή σου και τη δέσμευσή σου, αυτό είναι δεδομένο πια, ως σοβαρή εταιρεία η οποία θα κάνει μπαμ σε αυτόν που θα έρθει να σε πληρώσει ή να σου κλείσει το ξενοδοχείο, να σου δεσμεύσει με την καλή έννοια, ή να σε επιλέξει ως προορισμό, ή να σε επιλέξει ως κράτος, γιατί αυτό το πράγμα μετριέται, στοχοθετείται, δεσμεύεται. Υπάρχουν πρότυπα πια να στοχοθετήσεις αυτό που ονομάζεται Scope 3. Πού θα φτάσει το κομμάτι που αφορά το supply chain, που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στον ναι. τουρισμό, έτσι. Ναι. Άρα είναι το baseline, είναι η επαρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο που αυτό γενικά μας καλούν τώρα να κάνουμε. Δηλαδή, πέστε μου πώς θα φτάσω τα επόμενα χρόνια σε αυτά που πρέπει να κάνω. Mm-hmm. Βίκη. Το Bike Friendly, μίλησε πριν ο Γιάννης και για τα destinations. Το Bike Friendly απευθύνεται και σε destination και σε προορισμό, ναι, έτσι. Ναι. Και σε... Πες μας λίγο. Ήθελα να πω, ναι, απευθύνεται και στους προορισμούς. Ήθελα να πω όμως το εξής, ότι ένα σήμα πιστοποίησης είναι marketing tool, δεν είναι sales tool. Και ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τη διαφορά. Κάποιοι μας λένε, ξέρω εγώ, θα μας φέρεις πελάτες. Δεν είναι η δουλειά ενός σήματος πιστοποίησης να φέρει πελάτες. Είναι όμως ένα marketing tool και για μένα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Χωρίζεται πρώτα στην εκπαίδευση των ίδιων των υπαλλήλων μέσα στο ξενοδοχείο, τις ρεσεψιόν και όλων των υπαλλήλων, ώστε να παροτρύνουν και, και όταν ο πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο ή όταν δει την πιστοποίηση να μπορούν να απαντήσουν. Βάζουμε μέσα στα δωμάτια room letter, όπου ανακοινώνουμε όλα αυτά με το ποδήλατο και τι μπορεί να κάνει ο πελάτης, που είναι πολύ βασικό, οι διαδρομές δηλαδή, που θα πηγαίνει, το α και το ω. Ένα λοιπόν κομμάτι πρέπει όσοι πιστοποιούνται να το έχουν στο μυαλό τους ότι μέσα στο ξενοδοχείο τους πρέπει να κάνουν ένα κομμάτι εκπαίδευση στο προσωπικό τους και μετά είναι ένα marketing tool έξω από το ξενοδοχείο να το επικοινωνήσουν. Και έρχομαι στο κομμάτι των Δήμων. Σε μια προηγούμενη έκθεση είδαμε δύο από τους πιστοποιημένους Δήμους να έχουν φέρει το σήμα στο περίπτερό τους. Αυτό είναι ένα marketing activity, μια δράση που κάνανε και φέραν το σήμα, οπότε το βλέπει ο κόσμος και το επικοινωνούν. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να ξέρεις που να πας και να έχεις και ένα σχέδιο. Αν πάρεις ένα σήμα και το κοιμήσεις, ναι, το βάλεις σε ένα σιρτάρι, κακώς το πήρες. Έχεις χάσει το 80% θα έλεγα από αυτό που πρέπει να κάνεις. Το cross-marketing, δηλαδή, είναι ένα ξενοδοχείο, έχει το σήμα του, είναι ένα destination. Πώς όλα αυτά μεταξύ τους, να είναι και το εστιατόριο, να είναι και όλα, δηλαδή να έρθουν να δέσουν και να υπάρχει ένα ολιστικό. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες, σαφώς είναι και το εστιατόριο και άλλες εταιρείες που τους ονομάζουμε partners. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα destinations και είναι και τα τουριστικά γραφεία. Έτσι λοιπόν, τα τουριστικά γραφεία παίρνουν και αυτά μία μικρή πιστοποίηση, περνάνε ένα online αναγκαστικά αυτή τη στιγμή σεμινάριο και γίνονται Greek Bike Specialist. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί παίρνουν και το σηματάκι, άλλο marketing tool, το βάζουν στο website τους. Ο κόσμος λοιπόν όταν θα επισκεφτεί το site αυτού του tour operator ή του εξωτερικού ή του incoming travel agent στην Ελλάδα, θα δει το σηματάκι, μπορεί να ρωτήσει, θα του δώσει και ένα ενδιαφέρον για όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να βάλουν το μικρό τους λιθαράκι, να επικοινωνήσουν όλη τη διαδικασία αυτήν, ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, όλοι συμφωνούμε πως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί πρόσθετη αξία. Όχι μόνο στην ίδια την επιχείρηση, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, όπως είπαμε τώρα, και στους προορισμούς. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή πώς μπορεί τώρα ο Όμιλος Αλντεμαρ, τα ξενοδοχεία του, να συνεργαστούν με την τοπική κοινότητα και να τους οδηγήσει ίσως, να είναι front runner σε αυτό.
Η κεντρική κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, ακούγουμε. Λίγο σ' ακούω. Δεν ξέρω αν σε ακούει ο κόσμος. Λίγο ακούγεται. Καλύτερα. Ακουγόμαστε. Να, ωραία. Λοιπόν, η κεντρική κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν πεπερασμένες δυνατότητες. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες. Συγκεκριμένο προσωπικό με το οποίο πρέπει να δουλέψουν, συγκεκριμένους πόρους με τους οποίους πρέπει να δουλέψουν. Σε ένα ιδανικό κόσμο, το να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τη δυναμική των επιχειρήσεων της περιοχής σου για να δώσεις ένα boost στην κοινωνική σου δράση, στην ευρύτερη κοινωνία, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Για κάποιες επιχειρήσεις δουλεύει ανάποδα, ξέρουν ότι μπορούν, πηγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς στα ξενοδοχεία έχουμε ένα πλεονέκτημα σοβαρό, το οποίο λέγεται food waste. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι πλεονέκτημα και λέγεται food waste. Λοιπόν, έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι το food waste δεν είναι απλά απαράδεκτο. Είναι και... θα ακουστεί περίεργο τώρα αυτό που θα πω, είναι ρατσιστικό. Φάγανε οι άλλοι. Να πετάξω ένα σωρό καλό φαγητό? Όχι. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ξενοδοχεία. Η Αθήνα έχει δώσει πολλά τέτοια παραδείγματα, για παράδειγμα. Είμαι βέβαιος ότι γίνεται και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Στις δικές μας περιοχές γίνεται από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τους τοπικούς δήμους. Παίρνουμε το φαγητό, το μοιράζουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουμε εμείς. Και έτσι γίνεται καλή διαχείριση και καλού φαγητού, παρεμπιπτόντως. Mm-hmm. Οι άποροι δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε καλό φαγητό. Το δεύτερο είναι, και εμείς το ονομάζουμε σαν στρατηγική, δίπλα μας. Αφήστε όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται, γράφονται, λέγονται, να πάω να βοηθήσω τα παιδιά στην Μποτσουάνα. Το είπα τυχαία. Λοιπόν... Ωραία η Μποτσουάνα μου. Ναι. Δεν έχω πάει. Έχω πάει και δεν βλέπω ωραία. Να πηγαίνω. Ναι, όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι συμβαίνει γύρω σας. Υπάρχει πρόβλημα γύρω μας. Η λογική λοιπόν αυτή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αειφορίας, για να κλέψω την διαφοροποίηση που έκανε σωστά ο Γιάννης, είναι τι? Μία κοινωνία σε αδυναμία είναι πρόβλημα και για την επιχείρηση. Είναι πρόβλημα και για τον τουρισμό, για την τουριστική κίνηση που θέλει να αναφέρει στην περιοχή. Όταν όλο αυτό δουλεύει σε αρμονία, τότε έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια εμπειρία που να ξεφεύγει από τα τείχη του ξενοδοχείου και να γίνεται κοινωνός ακόμα και ο άστεγος. Έτσι, είναι μια δουλειά αρμονία, η οποία ολιστικά γίνεται εφόσον συνεργάζονται καλά οι τοπικές αυτοδιοικήσεις με τις επιχειρήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δενδροφυτεύσεις. Να δώσουμε φαγητό, να δώσουμε ηματισμό, να δώσουμε λινά που χρησιμοποιούμε, που για έναν πελάτη τη δεύτερη χρονιά φαίνονται φθαρμένα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με περιορισμένους πόρους, μπορεί να είναι άλλα 10 χρόνια ζωής, έτσι. Είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση και πρέπει να την βάλουμε μέσα στο κάδρο. Εντάσσεται όλο αυτό στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και έχει το πλεονέκτημα η επιχείρηση ότι μπορεί να γίνει κοινωνικός βραχίωνας της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης, και αφήνοντας την περιβελλοντική διαχείριση την οποία την εξαντλήσαμε, να δώσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στο οποίο ο επιχειρηματίας δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Έχει που έχει την απασχόληση, έχει την κοινωνική προσφορά, μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα πανδημίας, μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα πρόσφατα φαινόματα πυρκαγιών και πλημμύρων που είχαμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σεισμών. Τα είχαμε όλα φέτος, δεν έχουμε αφήσει και τίποτα. Η ουσία είναι ότι όταν αυτό το πράγμα δουλεύει σωστά, δεν χάνει κανένας. Εδώ λοιπόν πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεισφέρει. Η επιχείρηση τα εργαλεία που έχει για να συνεισφέρει και τελικά η κοινωνία να σταματήσει αυτή το κληροδότημα που ήρθε από πριν από κάποια χρόνια της πόλωσης μεταξύ αυτών που έχουν και δεν έχουν. Όλοι έχουμε. Ναι. Απλά κάποιοι τα βγάλαν και κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να τα διασπείρουν, να τα μοιράζονται και να δίνουν προστέμπαινη αξία στην περιοχή. Οπότε ένα ξενοδοχείο μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο τελικά, έτσι. Απολύτως, και νομίζω το κάνει ήδη. Ναι. Γιάννη, η Booking.com λάνσαρε νομίζω την περασμένη εβδομάδα 3 νέα σήματα για τα καταλήματα. Ένα, το Travel Sustainable. Τι αφορά αυτό και τι μας δείχνει για την τάση, για αυτό που είπες πριν, ότι όντως είναι πλέον δεδομένο, είναι μονόδρομος. Κινούμαστε προς τα εκεί.
Στην πραγματικότητα είναι τέλος μιας προετοιμασίας που είναι πολύ καιρό τώρα, έτσι. Αν δείτε μέσα, κάνει σαφή αναφορά για το πλαίσιο του GSTC και τα κριτήρια και το πώς θα το στείνεται και τι σημαίνει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις για κάτι. Δεν μπορεί να είναι, εγώ λέω ότι είμαι λευκός με ωραία μαλλιά, εσύ είσαι κίτρινος, οκ, okay, αλλά άμα έχω χρωματοψία δεν είσαι και κίτρινος, σε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις. Υπάρχει η δύναμη του πρώτου, του μεγάλου, ο οποίος λέει, παιδιά, εδώ θα βάλουμε κάποια πλαίσια για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να προωθήσουμε αυτά τα παραδείγματα. Εκεί θα γίνει τώρα, πιστεύω, μια μεγάλη επανάσταση, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δίνεις τον άλλον το πλαίσιο να κάνει εξωστρέφεια χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα, με τη Βίκη συζητούσαμε πάντα, ρε παιδί μου, πού μας δίνει χώρο μια πλατφόρμα να βάλουμε ότι είναι bike friendly. Ναι. Εδώ. Τώρα. Αύριο. Επομένως, λοιπόν, δίνει πια το selling point, να το πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, το οποίο έλειπε από μια αγορά η οποία προσπαθούσε να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας. Και ότι, παιδιά, έλεγε το ξενοδοχείο, ή λέει ακόμα το ξενοδοχείο. Είναι ένα σήμα το οποίο εμένα μου προσδιορίζει κάποιες αρετές. Ωραία. Πού μπορώ να προβληθώ, αν δεν μπορώ στη δική σου πλατφόρμα για να το προωθήσω? Μα δεν είμαι εγώ αυτό που το κάνω. Ναι, αλλά το Booking και τη λοιπή δεν μου το κάνουν. Τώρα το κάνουν. Ναι. Και έχει μπει και η Google, σωστά? Η Google έχει κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι πιο πολύ στοχευμένο στις SMEs και στο πώς προσπαθεί να δει το travel, slash travel. Αλλά και η Google έρχεται πολύ δυνατά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας τεράστιος παγκόσμιος ανταγωνισμός, μην πω τίποτα άλλο. Το οποίο προφανώς κάποια στιγμή θα πάει σε λύσεις ολιστικές, διότι η τάση είναι σαφής. Η Google έχει κάνει μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα, και εκείνη θα μπει σε μια διαδικασία αντίστοιχη και άρα τα μεγάλα θηρία θα αρχίζουν μεταξύ τους να προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι ο καλύτερος στο κομμάτι της προβολής πια των χαρακτηριστικών αυτών. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε πια όλα τα εργαλεία, τα οικονομικά έρχονται τα εργαλεία και για το micro scale που λέγαμε. Νομίζω ότι εδώ είναι τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Ελπίζω να μην γίνει καραμέλα όπως ήταν η πράσινη ανάπτυξη, με τη γενικότερη έννοια του 2007-2008. Θα δούμε μια τεράστια επανάσταση. Θα δούμε ότι πολλά από όλα αυτά τα ωραία περίπτερα θα βγουν να δίνουν λύσεις αειφορίας στα social media, στην προβολή, στο green marketing. Εδώ είμαι και εδώ είσαστε σε κάνα 2 χρόνια, εδώ τα μισά θα είναι έτσι. Γιατί ακριβώς δεν είναι μόνο trend, είναι σχεδόν mainstream. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για αυτό το πράγμα. Ναι, άρα, Αλεξάνδρε. Το ακούμε πολύ και από τους πολιτικούς μας. Δεν ξέρω όμως. Ακόμα χειρότερα. Αυτό με φοβίζει. Αυτό με φοβίζει. Μα εκεί ήταν. Το κακό είναι ότι μιλάνε πολύ, αλλά θέλουμε και μερικούς να κάνουν τα μισά από αυτά που λες. Νομίζω πάντως στο τέλος της ημέρας ότι και ελληνικά παραδείγματα όπως η Αλτεμάρ και πολλοί άλλοι έχουν πραγματικά εκπληκτικά παραδείγματα που είναι παγκοσμίως, στέκονται πολύ καλά παγκοσμίως. Επομένως, θα μπορούσε το πολύ απλό να κάνει η ελληνική πολιτεία να πάρει τα ελληνικά παραδείγματα και να τα προβάλλει σε ένα μεγαλύτερο πλάνο. Δεν χρειάζομαι κανένα παράδειγμα από τη Νέα Ζηλανδία ή από δεν ξέρω πού, για την Μποτσουάνα ή ακόμα για τη Σλοβενία για να πάρω και να δείξω τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας. Δεν κατάλαβα. Άρα το κράτος πρέπει να κάνει marketing tool, τη βιωσιμότητα. Όχι το κράτος, αλλά πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά. Εδώ πρέπει να αγοράσω ελληνικά, δηλαδή δεν είναι κακό. Ναι, έχουμε ναι. πολύ καλά παραδείγματα. Πραγματικά. Αυτό όμως είναι μια πολύ παλιά ιστορία, έτσι. Πάντα τα δικά μας μάτια βγάζουμε και δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα μας. Βίκη, έχεις αποτελέσματα, δηλαδή από ξενοδόχους που έχουν κάνει τη σήμανση του Bike Friendly. Τι σου λένε, έχουν δει, είπες πριν ότι δεν είσαι sales και όντως κάποιος, ή μου έλεγες πριν ότι εάν κάποιος σου πει θέλω να βάλω το bike friendly και θέλω και να έχω και πελάτες ή χρόνος, ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν πάνε χέρι-χέρι. Πες μας λίγο τι σου λένε, τι θετικά ή αρνητικά έχουν. Ναι, εννοούσα ότι το σήμα δεν πρόκειται να τους φέρει τους πελάτες. Αυτό, έτσι, αυτό. Και δεν ακριβώς. Και πραγματικά αν κάποιος βλέπει το δέντρο αυτό και δεν βλέπει όλο το δάσος, πραγματικά δεν ανήκει στην ομάδα μας. Αν λέει το μόνο που κοιτάει, αν θα του έρθουν 100 πελάτες και αν την επόμενη χρονιά θα του έρθουν 110 και οι 10 ήρθαν από το σήμα. Που μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι όλοι οι πελάτες μας και οι 100 πελάτες μας που ήδη έρχονται στο ξενοδοχείο, οι 90, αν υποθέσουμε ότι 10 δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να κάνουν ποδήλατο, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ώστε να πάρουν μια εμπειρία
και να φύγουν πολύ πολύ ευχαριστημένοι και να γυρίσουν πίσω. Άρα λοιπόν εμείς κοιτάμε εκεί πέρα και εστιάζουμε εκεί. Εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εστιάζουμε στο πώς νιώθει ο πελάτης και εστιάζουμε στο τι εκείνος θέλει καλύτερα να κάνει. Και όχι ακριβώς αν θα ανεβάσει το νούμερο των πελατών. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά έρχεται και αυτό, είναι λογικό. Είχα ένα παράδειγμα που δεν θα αναφέρω το ξενοδοχείο, θα αναφέρω μόνο την περιοχή, στη Χαλκιδική, ένα από τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που ήταν μέλος. Ήρθε προχτές ο διευθυντής και μου είπε, «Ξέρεις Βίκυ, άλλαξα ξενοδοχείο, πάρε την καινούργια μου κάρτα. Πέρσι ήμουν αρνητικός λιγάκι να γίνει, το ξενοδοχείο είχε επιστοποιηθεί. Το έκανα δώρο στον άνθρωπο που νίκιαζε ποδήλατα, ο οποίος το ήθελε και είπα εντάξει και το έκανα δώρο και ήμουν αρνητικός». Από την ευχαρίστηση που είδα και από το TripAdvisor και από το πόσο οι πελάτες ευχαριστιόντουσαν τις διαδρομές με το ποδήλατο και το ζητάγανε, τώρα φέτος πήγα σε άλλο ξενοδοχείο, θέλω να πιστοποιηθεί και το καινούριο ξενοδοχείο. Και δημιουργεί καινούργια προϊόντα, έτσι. Αυτό δηλαδή, είναι. Ένα ποδήλατο, γύρω από ένα ποδήλατο, μπορείς να δημιουργήσεις πολλά καινούργια προϊόντα μέσα από τις διαδρομές, μέσα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Η λέξη διαδρομές είναι το κλειδί για μας. Διότι το ποδήλατο είναι μια ήπια μορφή μετακίνησης. Όπου μπορείς να πας σε όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού που μπορούν να γίνουν γύρω από το ξενοδοχείο σου, δηλαδή από το ξενοδοχείο στην παραλία, από το ξενοδοχείο ακόμα και στο μοναστήρι ή σε ένα χωριό κοντά που θα πας να γευθείς τη γαστρονομία, να μετακινηθείς με το ποδήλατο. Με τους Δήμους τώρα έχουμε ξεκινήσει με ένα Δήμο, γιατί έχουμε 8-10 τώρα Δήμους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι. Έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε τη δικτύωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε και ένα μεγάλο networking event και λέμε ιδέες και δικτυωνόμαστε. Δεν θα πω το Δήμο, γιατί δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά πιστεύω σε ένα μήνα να είναι. Ξεκινάμε και κάνουμε ένα ωραίο φεστιβάλ, όπου ενώνουμε όλες τις μορφές τουρισμού της περιοχής με το ποδήλατο. Πάτε για ψώνια με το ποδήλατο, μέσα στο Δήμο. Χαράσουμε μια διαδρομή, πώς θα μπορείς να πας να δεις τα μαγαζιά του Δήμου για να πας να ψωνίσεις με το ποδήλατό σου. Και αυτές θα δοθούν όλες οι διαδρομές στα ξενοδοχεία μετά, ώστε να μπορούν να δίνουν στον πελάτη πού θα πάει με το ποδήλατο. Και αυτή για μένα είναι η λύση. Σωστά. Άγγελε, λοιπόν, και γενικά αυτά που λέμε εδώ, αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα, αν μιλάμε για ένα. Άγγελε, λέω. Αλέξανδρε, συγγνώμη. Αν μιλάμε για ένα εργαλείο. Και στα δύο. Ναι, φαντάζομαι. Αν μιλάμε για ένα εργαλείο marketing που έχει σκοπό πέρα από την προβολή και τα οικονομικά ωφέλη, ή αν μιλάμε για την προστασία του πλανήτη μας. Δηλαδή, εκεί υπάρχει λίγο. Μιλάμε για ένα καινούριο προϊόν που, ωραία, τώρα είναι η μόδα και πρέπει να γίνουμε όλοι βιώσιμοι, ή όντως μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να μπορέσουμε να δώσουμε στις επόμενες γενιές κάτι που να. Πολύ σύντομα θα πω ότι είναι λάθος να βάζουμε τον όρο marketing πίσω από την αειφορία. Να επικοινωνούμε την αειφορία, ναι, συμφωνώ, πρέπει. Πρέπει να επικοινωνούμε. Πρέπει το παράδειγμά μας να το ακούνε και άλλοι. Πρέπει να το βλέπουν και να το μιμούνται. Να κάνουμε marketing πίσω από την αειφορία έχει δημιουργήσει την εξής στρέβλωση, η οποία είναι πραγματική και μετρημένη. Μιλάει πάρα πολλοί κόσμος που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ο Γιάννης είναι εδώ για να με επιβεβαιώσει ή να με απορρίψει. Αλλά σας το λέω, όσο το παρακολουθώ. Επειδή είναι καραμέλα, λοιπόν, νομίζω αυτή τη λέξη χρησιμοποίησες προηγουμένως, ο κόσμος το λέει για λόγους marketing και δεν υπάρχει κάτι από πίσω που να το επιβεβαιώνει. Λοιπόν, την αειφορία θα τη δούμε σοβαρά, θα τη δούμε σαν πλάνο δράσης στα στάδια τα οποία έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και το 2050, αν θυμάμαι, είναι το τρίτο. Ναι, ναι. Εφόσον, λοιπόν, ισχύει κάτι τέτοιο, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει, θα μάθουμε να το επικοινωνούμε και στη βάση του έργου που θα κάνουμε, όχι στη βάση του marketing που νομίζουμε ότι κάνουμε. Κακώς μιλάνε οι εταιρείες marketing, να σου μιλήσω για επικοινωνία της αειφορίας. Δεν με ενδιαφέρει να το μάθω. Διάβασα τις μελέτες που λένε ότι δεν έχουν γνώστες, ειδικούς, να μην αποκτήσουν ποτέ. Είναι η δουλειά γνώστη του αντικειμένου που το έχει φτιάξει, το έχει υλοποιήσει, το έχει πιστοποιήσει και η δουλειά της επιχείρησης μετά, αν θέλει, να αναθέσει σε κάποιον να το λέει. Το έκανα. Να το. Δείτε το, μετρήστε το. Ναι. Μιας και τελειώνει ο χρόνος μας και θα ετοιμαστούμε αν έχετε ερωτήσεις να κάνουμε. Προτού φτάσουμε όμως σε ερωτήσεις, θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από εσάς. Στον τουρισμό και στη φιλοξενία και σε πολλά έχουμε δει πολλές φορές μόδες και τάσεις. Και κάποια στιγμή περνούν. Με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι μετά από τη σημερινή μας συζήτηση, σε πέντε χρόνια, σε μια πενταετία. Γιάννη, ξεκινάς εσύ να μας πεις. Δηλαδή, σε πέντε χρόνια θα μου πεις, εγώ θα είμαι happy να δω αυτό.
να έχει γίνει στον αυτό. Στον ελληνικό τουρισμό. Στην Ελλάδα, ναι. Οπό. Και όσον αφορά την αεφορία, έτσι. Πρώτον θα ήθελα να έχουμε μια εθνική στρατηγική, βασικό. Πόσο καιρό την κυνηγάμε. Δεύτερον, θα ήθελα να έχω χρηματοδοτικά εργαλεία πραγματικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν αυτή τη μετάβαση σε κάτι το οποίο είναι πιο χειροπιαστό. Εμείς το ονομάζουμε αηφορία στην πράξη. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, καλές πρακτικές που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι σε ελληνικό περιβάλλον και όχι σε κάτι εξωτικό και λειτουργεί. Τρίτον, θα ήθελα πραγματικά να σταματήσουμε τη γενική στοχοθεσία ό,τι γουστάρει ο καθένας λέει και να πάμε σε πιο πρακτικά, μετρήσιμα και ρεαλιστικά σενάρια. Να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, okay, είναι και λίγο κουλτούρα μας, αλλά πρέπει λίγο να περιοριστούμε. Γιατί αυτό θα μας πάει στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια, μόνο πράγματα που είναι ρεαλιστικά. Και τελευταίο, τετάρτο, επειδή είναι μια συζήτηση για destinations και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα γενικά αυτό, οι υποδομές και πώς όλο αυτό θα δέσει, θα πρέπει να έχουμε μια ελάχιστη, να κατακτήσουμε με κάποιο τρόπο σε αυτό το εθνικό προϊόν μια ελάχιστη συνεννόηση σε πολλά επίπεδα, διότι χωρίς αυτή θα καταλήξουμε να έχουμε πολύ ωραίες μονάδες και κόσμο να μιλάει για το δικό του ΕΒΓΕ και δεν θα μιλάει για το ΕΒΓΕ του προορισμού. Οπότε συνέργειες και αλληλοϋποστήριξη. Βίκυ, εσύ. Ναι, εγώ θα ήθελα να δω ένα μεγαλύτερο βήμα στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση, τουλάχιστον και στο δικό μας χώρο, δηλαδή αυτό που λέμε το ποδήλατο, είναι να αρχίσουν πλέον οι Έλληνες οδηγοί να σέβονται το ποδήλατο, αλλά και οι Έλληνες ποδηλάτες να ξέρουν και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι που μας λείπει. Οι μισοί οδηγοί, τουλάχιστον οι οδηγοί της γενιάς μου, δεν ξέρουμε καν ότι ο ΚΟΚ διέπει το ποδήλατο. Περνάμε κόκκινα. Ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα που πήγα είδα τους ποδηλάτες να σταματάνε στο κόκκινο και να μην περνάνε το κόκκινο. Στην Αθήνα τουλάχιστον είναι το εθνικό μας σπορ να περνάμε κόκκινα και θα ήθελα να δω λίγο ένα κομμάτι σε αυτό, στην εκπαίδευση. Αλέξανδρε. Δεν νομίζω ότι έχω ακούσει κάτι στο οποίο δεν θα συμφωνούσα. Έτσι λίγο να κάνω top-up κάποια θεματάκια. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης να πω απλά προσθετικά σε αυτό που λέει η Βίκυ, ότι εγώ θα ήθελα να μπει το κομμάτι της αηφορίας στο σχολείο. Σωστά, πολύ σωστά. Στο σχολείο. Μην αρχίσουμε να μιλάμε από την αρχή όταν ο άλλος είναι πια 18 χρονών. Έχει ήδη χάσει το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης του μηνύματος. Κάποτε τι κάναμε, οικοκυρικά και κάτι του πολίτη, πώς το λέγαμε. Αγωγή του πολίτη. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μπει σε μια λογική αηφορίας όλο αυτό το σκηνικό. Προσπαθούσαν να μας μάθουν τρόπους και θα πρέπει να το κάνουμε. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να καταγραφεί ενδεχομένως σε αυτή τη φάση και αργότερα να αναπτυχθεί, να γίνει mapped η Ελλάδα με τις πραγματικές της δυνατότητες ανά περιοχή. Η Ελλάδα ανά περιφερειακή ενότητα έχει άλλες δυνατότητες, άλλες ιδιαιτερότητες, άλλες καιρικές συνθήκες. Αν πάτε στη Δυτική Ελλάδα, το νερό πέφτει με κουβάδες και αν πάτε στις Κυκλάδες, χορεύουμε σαν τους Ινδιάνους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι μια ιστορία η οποία μπορεί να είναι μια απόλυτη πραγματικότητα ή μπορεί να είναι μέρος μιας πολύ στοχευμένης πολιτικής. Θα ήθελα να το δω να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν μπορεί μια κεντρική κυβέρνηση σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να κάνει ένα πράγμα. Ναι, στο πλαίσιο, δώστε τις εξουσίες να φτιάξουν πρόγραμμα μετρήσιμο, ελέγξιμο, σε συνεργασία με εγκεκριμένους συνεργάτες, ανά περιοχή, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι λέμε. Και ένα τελευταίο, που ίσως είναι και αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί θα πω ότι θα ήθελα να το δω να γίνεται και δεν δίνω καμία πιθανότητα να γίνει. Εάν δεν φύγουμε από το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» ή από το κράτα χαμηλά την μπάλα, γιατί άμα σηκωθεί θα την πάρει ο ψηλός, δεν θα κάνουμε κάτι. Έχουμε την υποχρέωση να το παίξουμε το παιχνίδι όπως πρέπει να παιχτεί. Είτε βολεύει κάποιους, είτε δεν βολεύει κάποιους. Εφόσον λοιπόν είμαστε στη σημερινή κατάσταση όπως είμαστε, προσανατολισμένοι σε αυτούς που ορίζουν τις πολιτικές, δυστυχώς πάντα κάποιοι θα μένουν έξω από το στόχαστρο. Έξω μάλλον όχι από το στόχαστρο, έξω από το πρόγραμμα προόδου. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να το δω να αλλάζει, γιατί για τον κάθε ένα
ανάλογα με το μέγεθός του και τη θέση του, μετράνε άλλα πράγματα. Δώστε του τα εργαλεία να κινηθεί. Δώστε του τη δυνατότητα να παράξει ένα μικροκλίμα, βιώσιμο μικροκλίμα, επιχειρηματικό, κοινωνικό και βεβαίως περιβαλλοντικό, γιατί θα μπορούσε αν τον άφηναν. Δεν τους αφήνουν. Ναι. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Εσείς, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό, κοιτάτε να δείτε αν το ξενοδοχείο είναι βιώσιμο. Παίζει ρόλο στην απόφασή σας. Καλά, εγώ έχω βίτσιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το που μπαίνω, αρχίζω και φωτογραφίζω πού είναι το χαρτί, πού είναι το μήνυμα, πού είναι ο διακόπτης. Είναι το βίτσιο του auditor. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ επιλέγω περιπτώσεις οι οποίες μου δίνουν το experience με μια λογική να δω και το πολιτιστικό στοιχείο πιο έντονο. Είμαι πολύ oriented στο πολιτιστικό, διότι ως μηχανικός το τεχνολογικό κομμάτι το έχω λίγο καλύψει στην τρέλα μου. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Απάντηση είναι ναι. Και βλέπω και sky scanner, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Sky scanner, πηγαίνεις εκεί πέρα, σου λέει ποιο είναι το αποτύπωμα και πώς μπορείς να γίνεις το λιγότερο. 63 εκατομμύρια νομίζω έχουν επιλέξει με αυτό το κριτήριο για το 2021, κάτι. Άρα ναι. Ναι. Okay. Ναι, άμα το κάνουμε. Εσύ, Βίκη. Εγώ, επειδή έχω την ιδιότητα του δημοσιογράφου, συνήθως με καλούν και δεν επιλέγω εγώ το ξενοδοχείο, γιατί με φιλοξενούν. Δηλαδή, ίσως και το 95% των ξενοδοχείων που έχω πάει δεν τα έχω εγώ επιλέξει. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, όταν μπω, αρχίζω και κοιτάω μερικά πραγματάκια και στα ξενοδοχεία που με έχουν ήδη καλέσει. Αλέξανδρε, εσύ, σε ταξίδι στην Ποτσβάνα που είπες, ας πούμε. Που δεν έχω πάει. Λέω γενικά στο εξωτερικό, αν ταξιδεύεις. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι πιο ακραίο. Για ξενοδόχος δεν ταξιδεύω. Okay. Έχω την εξής ιδιαιτερότητα. Πάω όταν είναι για δουλειά προφανώς. Διαλέγω πάντα κάτι διαφορετικό γιατί θέλω να πάρω την εμπειρία να καταλάβω τι κάνουν οι άλλοι. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Μόσχα έχω αλλάξει 18 ξενοδοχεία. Δεν με κάνει disloyal, αλλά θέλω να καταλάβω τι καταλαβαίνει διαφορετικά ο καθένας. Αλλά ο ιδανικός τόπος διακοπών και το μόνο πράγμα που επιθυμώ να δω στη ζωή μου έτσι φανατικά περιορίζεται στη χώρα μου, την Ιταλία, και κάποια στιγμή στην έξαρσή μου όταν με πιάσει τσακίρ και έφυγε να πάω πιο μακριά, στην Ισπανία. Δεν έχω καμία... δεν ξέρω αν με επηρεάζει η λογική του over-tourism, δεν ξέρω αν δεν είμαι ο τύπος του Instagram. Θεωρώ ότι η εμπειρία έχει να κάνει με κάτι πολύ εσωτερικό και αυτό που θέλω να πάρω από έναν τόπο έρχεται όχι από το κατάλημα, αλλά έρχεται από τον τρόπο διαχείρισης της περιοχής. Εκεί μου αρέσει περισσότερο. Οπότε, αν με ρωτήσετε, θα σας πω, είμαι ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος για να κάνω τον ξενοδόχο. Λοιπόν, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, αν έχετε ερωτήσεις το κοινό. Ή σας έχουμε σοκάρει. Ναι, όχι, εγώ είμαι εδώ. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Ένα στο ρεύμινο. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν μου κάνει εντύπωση η ερώτηση αυτή από τη συγκεκριμένη κυρία. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης. Μία πόλη βραβευμένη επί χρόνια για τη βιωσιμότητα σε όλη την Ευρώπη. Με πιστοποιημένη, με bike-friendly. Και τέλος πάντων θα περίμενα να δω περισσότερους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης σήμερα εδώ. Αλλά νομίζω ότι τους καλύπτεται, κυρία Μπριλιράκη. Γεια σας και από μένα. Συνεχίζοντας τη σκέψη του Αλέξανδρου, θα έλεγα, θα σου πρότεινα να πας στη Σουηδία για να απολαύσεις πραγματικά το χώρο γύρω σου όσον αφορά τις καλές πρακτικές πάνω σε αυτά που λέμε. Έχω πάει εγώ τυχαία, εκεί απολαμβάνω. Αλλά πήγα. Εκεί λοιπόν απολαμβάνουν πραγματικά όταν γίνεται η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων στις 2 και 3 η ώρα για να μην ενοχλήσουν τους δακτύλιους, τα ιστορικά τους κέντρα και όταν έχουν πολλά πράγματα τα οποία εγώ ζηλεύω προσωπικά εδώ, θα κάνω μια τοποθέτηση σαν ξενοδόχος. Γιατί ως ξενοδόχος είναι η μισή μου ιδιότητα σήμερα σε αυτά που παρακολουθώ. Θα μου επιτρέψετε να πω στους συνάδελφους που είναι εδώ, γιατί πιστεύω οι περισσότεροι είναι συνάδελφοι απόψε, ότι πολλές απαντήσεις έγκυται στο γεγονός το ότι οι ξενοδόχοι, ως επάγγελμα στην Ελλάδα μας, οι περισσότεροι είναι πιο πολύ ερασιτέχνες, ήταν ερασιτέχνες, ως πρώτη γενιά και ίσως και δεύτερη, και ακόμα και χομπίστες. Το ξέρουμε όλοι αυτό, είναι μια πραγματικότητα.
Άρα λοιπόν, όταν δεν είσαι επαγγελματίας, όταν δεν έχεις σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο και δεν είσαι επαγγελματίας, εκεί δεν ακολουθείς και κάποιες τακτικές που ακολουθούν σε άλλα επαγγέλματα. Σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με τους ίδιους τους Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες μεταλλάσσονται συνεχώς και μαθαίνουν γενιές και εκπαιδεύονται, η δεύτερη και τρίτη γενιά ξενοδόχων θεωρώ ότι είναι σαφώς καλύτερη, ακολουθεί αυτές τις διρεκτίβες και μπορεί να μην φαίνεται σε γυμνό οφθαλμό, αλλά η στροφή γίνεται. Και το λέω τώρα σαν αντιδήμαρχος 15 ετών σε ένα δήμο στην Κρήτη, όπου μετά από εντατική εκπαίδευση, που ήρθε από κάποιους φωτισμένους ανθρώπους όπως ο Αγγελόπουλος και κάποιοι άλλοι, το πάνελ το σημερινό, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα παιδιά μας, δηλαδή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, να κάνουν αγώνα δρόμου και ανταγωνίζονται στο ποιο σχολείο θα μαζέψει τα περισσότερα λάδια που θα τα δώσουν για καύσιμα στο σχολείο, στο ποιο κάνει περισσότερες εντροφητεύσεις. Τα 10 καταστήματα ποδηλάτων στην πόλη έχουν πάει στα ύψη. Οι πωλήσεις στα ποδήλατα καθημερινά είναι κάθε μέρα και πιο πολύ. Και αυτό που μας ευχαριστεί στην αυτοδιοίκηση είναι ότι βλέπουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή γονείς και παιδιά, στους 15 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομους μέσα στην πόλη και στα γύρω χωριά μετά 100 χιλιόμετρα, και κυκλοφορούν ήδη. Πήραμε πρόσφατα και εμείς το σήμα, είμαστε πανευτυχείς. Ήδη με το που το βάλαμε στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα μας, έχουν αρχίσει και στα B2B το παρουσιάζουμε, και οι tour operators αλλά και οι μεμονωμένοι ρωτάνε, όπα, η πιστοποίηση, πείτε μας παραπάνω, παίρνουν πληροφορίες. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έχουμε πολύ έντονα πια, είναι από τη Σκανδιναβία, η νέα γενιά της Σκανδιναβίας μας ρωτά, ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις που έχουμε σαν τμήμα τουρισμού του Ρεθύμνου, πώς μπορούμε να έρθουμε για να μην χρησιμοποιήσουμε αεροπλάνο. Ναι. Τα νέα παιδιά της Σκανδιναβίας έρχονται πια με τρένο και με αυτοκίνητο, ακολουθώντας την Κρέτα, και αυτή η τάση πια πρέπει να μας πει κάτι για το μέλλον. Ναι. Εμείς το βλέπουμε αυτό. Ερώτηση τώρα, μετά από όλα αυτά, και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία. Εισαγωγή ήταν όλα αυτή. Όχι, ήταν μια τοποθέτηση που είχα ανάγκη να την κάνω. Η ερώτηση είναι, είστε εδώ τρεις φορείς μεμονωμένοι, οι οποίοι παλεύουν για sustainability και τέλος πάντων το νόημα το κατέχουν και το πιστοποιούν και το προσπαθούν. Θεωρείτε ότι σήμερα, εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει κάποια ένωση ανάμεσα στους φορείς που το πιστεύουν και που το ζουν και το εφαρμόζουν και στο κεντρικό κράτος? Υπάρχει, γιατί μιλάμε για κάποιους δήμους σε διαφορετικές ταχύτητες, για φορείς σε διαφορετικές ταχύτητες. Όλα αυτά λοιπόν, είπαμε τα 5 χρόνια. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η ένωση της επικοινωνίας μεταξύ μας, ούτως ώστε είτε μέσω νομοσχεδίων, νομοθετημάτων, που πρέπει, γιατί τελικά με αυτά μόνο πάμε πολύ γρήγορα, είτε μέσω, γιατί η εκπαίδευση είναι λίγο πιο αργής ταχύτητας. Έρχεται, αλλά έρχεται πιο αργά. Είναι βασική όμως. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σύνδεση επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς που παλεύουν γι' αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση. Πολύ γρήγορα, επειδή το άγγιξα λίγο στην αρχή της συζήτησης, έχουμε τη δυνατότητα ως φορείς τουρισμού να παρέμβουμε σε όλα τα Υπουργεία για να διαμορφωθεί το πλαίσιο που να περιλαμβάνει και να με σαφήνεια να δίνει τα εργαλεία στην οικονομία της φιλοξενίας, το πιάνο ευρύτερα, να κινηθεί. Έχουμε τη χρηματοδότηση. Τώρα αυτό που μένει είναι να αποδειχτεί, αυτό που λείπει, για να καταλαβαίνω πολύ σωστά, είναι αυτή η γέφυρα όπου οι φορείς έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το σχέδιο δράσης για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πώς με τη σειρά τους τα επικοινωνούν στα μέλη. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Γι' αυτό και βλέπει κανείς λαμπρά παραδείγματα από επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάποιες δυνατότητες μεγαλύτερες και το έχουν κάνει, ή από ανθρώπους που είναι μικρότεροι μεν, αλλά έχουν μπει με την ψυχή τους μέσα σε ένα τέτοιο σενάριο. Την ίδια ώρα όμως δεν έχουμε δώσει με σαφήνεια το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ένας μικρομεσαίος, που είναι και η πλειονότητα των καταλυμάτων της χώρας.
Η γνώμη μου λοιπόν είναι, αν έπρεπε να απαντήσω σε ένα, είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω. Εγώ θέλω να δώσω ένα τόνο λίγο πιο αισιόδοξο, αν μου επιτρέπετε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να πω ότι εμείς βρήκαμε πολύ ανοιχτά τα αυτιά της πολιτείας. Ήδη βρισκόμαστε υπό την αιγίδα δύο υπουργείων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Τουρισμού. Ήδη οι περιφερειάρχες υπογράφουν μαζί μας μνημόνια συνεργασίας και ο ΕΟΤ έχει βάλει στη σελίδα στο Visit Greece, έχει βάλει όλη την πληροφορία για το ποδήλατο. Πρέπει να πω, δεν είναι ωραίο και δεν ακούγεται, πάντα έχουμε προς το κράτος παράπονα. Εγώ πρέπει να πω ότι κάποια βήματα γίνονται και δεν είναι όλα μαύρα. Γιάννη, εσύ. Την ίσως μου κοίταξε. Εγώ από σένα περίμενα να πεις τα χειρότερα. Λοιπόν, εμείς έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε παραδώσει ένα κομμάτι το οποίο αφορούσε την εποχή του COVID σεμινάρια, διότι το έχει ανάγκη ο κόσμος, και είμαστε ακόμα πλήρωτοι. Σαν GSTC. Δεν μας έχουν ξαναφωνάξει ποτέ στο Υπουργείο, είμαστε το GSTC. Ναι, υπογράφουν είναι όλοι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας πω τι κάνουμε, γιατί υπάρχει confidentiality, αλλά δεν μας φωνάζουν πια. Το ξέρετε, δεν μας έχει φωνάξει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Μηδέν. Με την κυρία Γκερέκο έχω μιλήσει πολλές φορές και τιμή της, προτιμή της, αλλά εδώ, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, εγώ είμαι Έλληνας, μερικές φορές λέω, ρε γαμώτο, είμαι Έλληνας. Δεν είμαι Αυστραλός, ούτε Τούρκος. Πάμε να στήσουμε τώρα το σύστημα της Τουρκίας. Το καταλαβαίνετε. Και έχουμε σύμβαση με το Υπουργείο και δεν μας φωνάζουν στο Υπουργείο. Ναι, μάλιστα. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Κάποια στιγμή θα το έλεγα, δεν μπορούσα. Ήθελα να συγχαρώ όλους σας για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και παρουσίαση. Ιδιαιτέρως θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο για την τοποθέτησή του, που για μένα ήταν βαθιά ιδεολογική, για το γεγονός ότι είπε ότι τελικά στον κόσμο κανείς δεν έχει τα πράγματα, απλώς κάποιοι τα έχουν στα χέρια τους και μπορούν πιο δίκαια να τα διαχειριστούν. Αυτό ήταν κάτι πολύ σπουδαίο που ακούστηκε σήμερα εδώ, διότι αν έχουν καταρρεύσει όλες οι ιδεολογίες του κόσμου, μία δεν θα καταρρεύσει από εδώ που είμαστε και πέρα, η διαχείριση των πόρων, η δίκαιη διαχείριση των πόρων, γιατί αυτό το πράγμα θα εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και της φύσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και αυτό δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Ερχόμαστε πρώτων ευθυνών μας όλοι. Και ήταν σπουδαίο που ακούστηκε αυτό, γιατί δεν περιέχει καθόλου την έννοια του charity, της φιλανθρωπίας. Περιέχει απλώς την έννοια ότι κάποιοι είμαστε πιο τυχεροί και πιο όριμοι να διαχειριστούμε τους πόρους που ανήκουν σε όλους. Ήταν σπουδαίο που ακούστηκε αυτό. Τώρα, και σε αυτό το mode, επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στη διαχείριση και των φυσικών πόρων και επειδή έρχομαι από μια τέτοια περιοχή, έχω μια πολύ μικρή οικογενειακή επιχείρηση που την κληρονόμησα στην ουσία, δεν είναι αυτό οι σπουδές μου, αλλά πονάω πάρα πολύ όταν βλέπω οι επαγγελματίες της περιοχής μου. Έρχομαι από τη Ρόδο, από τη Νότια Ρόδο, με τις τεράστιες μονάδες, αυτές που ξέρουμε, οι οποίοι δεν έχουν κανένα σεβασμό για τη χρήση του νερού. Είπαμε πολλά πράγματα για το ποδήλατο που είναι πολύ σπουδαία, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Για τη χρηματοδότηση και την πιστοποίηση οποιασδήποτε μονάδας ως προς την οικολογική της αειφορία, δεν θα έπρεπε να δώσουμε ένα αντικίνητρο, ένα πέναλτι σε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν το νερό σωστά. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι υπέροχες μπουτίκ μονάδες που έχουν προσωπική πισίνα για τον κάθε άνθρωπο, όταν στα 100, 200, 500 μέτρα, σαν ένα νησί όπως είναι η Ρόδος, μπορεί κανείς να πάει στη θάλασσα, και τη στιγμή που χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες νερού στα ξερονήσια, όπως είναι η Νότια Ρόδος, να φτιάχνουν γκαζόν. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να μπουν στην ατζέντα
των αντικινήτρων της πιστοποίησης των μονάδων για να αποφεύγουμε την ανόητη χρήση των πόρων. Πώς μπορεί να κάνουμε τόσο πολύ φόκους στην ενέργεια και το νερό θα σκοτώνουμε ένας τον άλλον σε μερικές δεκαετίες για το νερό? Όχι πολλές. Όχι πολλές, το ξέρω. Απ' τη μια θα πνιγόμαστε επειδή λιώνουν οι πάγοι και θα μεταφερόμαστε στις πιο ξερές περιοχές και απ' την άλλη δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στη συζήτηση πολύ σοβαρά, γιατί και επίσης ένα άλλο πράγμα είναι κομμάτι αυτού είναι να δίνουμε και κίνητρα για το πώς διαμορφώνουμε τους χώρους, τους κήπους μας. Δηλαδή, είσαι ένα ξενοδοχείο, μπορείς πολύ όμορφα να διαμορφώσεις ένα μεσογειακό κήπο υπέροχο, με τις ελιές μας, με τις μπουκαμβίλες, με όλα αυτά τα υπέροχα φυτά που δεν χρειάζονται τόσο νερό. Γιατί θα πρέπει να βάλεις λέιλαντ και γρασίδι? Αυτά φυτρώνουν στην Ελβετία. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την πιστοποίηση της αειφορίας? Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Να μην πω δηλαδή για τα φυτοφάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ο Γιάννης νομίζω είναι ο πιο κατάλληλος να μιλήσει. Θα απαντήσεις μόνο εσύ, θέλω να κάνω ένα quiz. Από όλη την Ελλάδα, ποια περιοχή πιστεύετε ότι δεν πρέπει να έχει πισίνες? Δεν πρέπει να έχει πισίνες. Δεν πρέπει, ό,τι θέλετε μου λέτε. Θα μου πεις η Μύκονος. Η Σαντορίνη είναι. Σαντορίνη. Το γεγονός ότι φτιάξαμε πισίνες στα βράχια σε μια περιοχή που δεν έχει νερό, ούτε ποτήρι, είναι η απάντηση. Τώρα, στον Αντίποδα, η Σαντορίνη είναι ένα από τα πιο μαγικά μέρη όλης της χώρας. Και του κόσμου. Εδώ τώρα έρχεται λοιπόν σε τεχνολογικό επίπεδο να τα πει ο μηχανικός. Τρία πράγματα είναι έτσι. Πρώτον, τα πρότυπα περιλαμβάνουν αυτό που λέτε. Ζητάνε από τους ξενοδόχους να αποδείξουν πώς κάνουν εξοικονόμηση και ορθή διαχείριση νερού. Ανάλογα το πρότυπο που θα πας, έχει σχέση αν είναι στοχευμένο πιο πολύ στο νερό ή στην ενέργεια. Εδώ τώρα είναι τι θα επιλέξεις ή τι θα σου επιλέξουν άλλοι για σένα. Ενώ με την έννοια ότι το επιβάλλει κάποιος του operator. Δεύτερον, νομίζω παραβιάζεται ανοιχτές θύρες, διότι υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα η οποία λέει δύο πράγματα. Πρώτον, αειφόρο διαχείριση του πόρου, δεν μπορείς να τραβάς από μια τρύπα ό,τι γουστάρεις. Τέρμα. Και δεύτερον, θα πληρώνεις για το πώς καταναλώνεις, άρα πώς δράσεις αειφορικά σε σχέση με την κατανάλωση. Ο νόμος τα προβλέπει και τα δύο. Το τι είναι το πέναλτι, αν είναι τιμολογιακό ή άλλο, το καθορίζουν οι τοπικές αρχές κανονικά. Άρα, και τρίτον, όλα αυτά που συζητάμε, Σαντορίνη, Μύκονο κτλ., κάποιος δίνει άδεια που λέγεται έτσι, όρη περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι γνωστές ΑΕΠΟ. Κάποιος δίνει. Σωστά. Και περνάει και από το υδάτων, περνάει και από την πολεοδομία, περνάει και από την αρχαιολογία. Επομένως, αν θέλετε να πείτε ποιοι φταίνε ή ποιοι δεν φταίνε, θα πρέπει κάποιος να πάει και να δει ποιος αδειοδοτεί στη Σαντορίνη όλο αυτό που συζητάμε, διότι η Σαντορίνη, αν φύγει, θα φύγει όλοι μαζί από το αυτό, έτσι, ένα σεισμό καλό θα κάνει, θα φύγει όλο κλαπ. Και θα συμβάλλουν βέβαια και οι πισίνες, οι οποίες δίνουν πολύ μεγάλο όγκο σε ψηλά ύψη κτλ. Κυβικά βάρος. Νομίζω σας απάντησα, έτσι. Γιάννη, νομίζω είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι αυτό το κενό μεταξύ όντως τα standards που υπάρχουν από το GSTC και από το τι γίνεται στην πραγματικότητα όσον δεν αφορά υπουργεία. Είναι νομοθεσία. Είναι νομοθεσία. Παιδιά, είναι νομοθεσία. Ναι, να πούμε νομοθεσία. Τρία γρήγορα παραδειγματάκια. Φράμα από Σελέμη. Ποιος το έχει ακούσει στην Κρήτη? Λοιπόν, το φράμα του Αποσελέμη είναι μια νομοθετικού χαρακτήρα ιστορία που έπρεπε να έχει γίνει πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησε να συζητιέται. Εκεί υπήρχαν δύο βοσκοί, που όπως κατέβαινε το νερό που μάζευε απάνω το λασίθι, έβγαζε ένα χορταράκι ωραίο και οι δύο βοσκοί είχαν εκεί πέρα λοιπόν τα 500 ζώα τους, ο ένας τα 500 ο άλλος και ταΐζαν τα ζώα τους. Οι άνθρωποι αυτοί με τα σόγια τους και τα χωριά τους κρατάγαν το πιο πολύτιμο πόρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε νερό, ανεκμετάλλευτο 30 χρόνια. Που επιτέλους έγινε. Αν πάτε και το δείτε τώρα, μαζεύει νερό που μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν το 40% της Κρήτης. Mm. Κάτι τέτοιο. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε έρμεα της βλακείας μας.
Αντίστοιχα, αν πάει κανείς σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Ελλάδα που έχουμε πάρα πολλά νερά, εκεί έρχεται το πρόβλημα των φυτοφαρμάκων. Όπως είναι βέβαια και στο Λασίδι έχουμε προβλήματα φυτοφαρμάκων, αλλά πάμε την Δυτική Ελλάδα που την ξέρω καλά. Η δυνατότητα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων μας δίνει και οργανικό λίπασμα, το οποίο πλέον με τις σύγχρονες τεχνικές είναι πλούσιο σε θειώδη και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένα καλό λίπασμα. Δεν χρειαζόμαστε χημικό λίπασμα. Mm. Το τρίτο είμαι εγώ και είμαι το κακό παράδειγμα. Και το λέω γιατί ασχολούμαι από φέτος να μειώσω τους κήπους. Έχω πάρα πολλούς κήπους. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν οι κήποι και το παρακθέσαμε λιγάκι. Συγγνώμη κιόλας για τα γαλλικά. Αφού γεμίσαμε τον κόσμο κήπους και γκαζόν, βέβαια η Δυτική Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα. Ρίχνει έχει νερό όσο θέλεις. Από την άλλη όμως, όταν πήγα να μετρήσω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εδώ η κυρία μας τον Νικόλα που κάνει την αειφορία μας και ασχολείται τώρα, κοιτάει να δείτε τις μετρήσεις, ένα από τα προβληματάκια που έχουμε είναι ότι καταναλώνουμε πολύ περισσότερο νερό. Θες να πεις το νούμερο όμως. Όχι. Okay. Θα το πω του χρόνου, ελπίζω. Εντάξει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι τα νούμερα. Τι έκανα τώρα. Είναι τεράστια η έκταση και κάνει. Λοιπόν, τι έκανα τώρα. Αρχίζω και αφαιρώ μεγάλα κομμάτια κήπων και βάζω ελληνικά αρωματικά φυτά τα οποία. Δεν χρειάζονται νερό. Δεν χρειάζονται πότισμα. Παίρνουν ό,τι τους δίνει το οικοσύστημα. Άμα δείτε τις σύγχρονες πράσινες στέγες, τις οποίες έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι σημαία, παλιά βάζαμε χώμα και ρίχναμε νερό. Βέβαια. Η σύγχρονη τάση, οι μελέτες δείχνουν ότι μπορείς να βάλεις φυτά του οικοσυστήματος της περιοχής και να αφήσεις την περιοχή να κάνει τη δουλειά της. Μάλιστα, σε ένα τέτοιο σενάριο, χρησιμοποιείς ορυκτά αντί για ένα χώμα, μειώνεις το βάρος κατά 70-80% και έτσι δεν έχεις και πρόβλημα με τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου. Και έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα χωρίς να αλλάζεις τίποτα στο οικοσύστημα παρά μόνο ένα. Κατεβάζεις τη θερμοκρασία του κτηρίου και πετυχαίνεις τη χαμηλότερη θερμοκρασία, άρα μικρότερες ενεργειακές καταναλώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν, ενώ δεν είναι τίποτα δύσκολο, δεν υπάρχει κάποιος να το περιγράψει με τον τρόπο που σας το είπα τώρα, ούτε υπάρχει και κάποιος να σας πει, εγώ παιδιά, δυστυχώς καταναλώνω πολύ νερό. Ξεκινάμε από αυτό. Την ώρα που θα το πεις, είναι η ώρα που αρχίζει η λύση. Και η διαφορά. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, στις ΑΕΠΟ το γράφουν αυτό. Δηλαδή, αν πάτε πάλι στο δίκτυο και γράψετε ΑΕΠΟ και κατεβάσετε ένα δείγμα των τελευταίων 10 χρόνων, γράφει μέσα ότι πρέπει να είναι φυτά τα οποία είναι της περιοχής, να έχουν όσο λιγότερο ανάγκη νερού κτλ. Το ζήτημα είναι, όπως στην Ελλάδα τα περισσότερα, ο έλεγχος. Ή ο αυτοέλεγχος. Είναι κοινή λογική, βέβαια, θα πίστευε κανείς, Γιάννη, έτσι. Ναι, αλλά μερικές φορές χάνεται. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια ερώτηση εδώ. Σας με μικρόφωνο. Δεν σας ακούω, δεν γι' αυτό. Σας ακούμε. Αν θέλετε. Η απορία είναι εάν τα κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φέρουν επίσης την υποχρέωση να πιστοποιηθούν για όλα αυτά που λέμε που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, νοσοκομεία, χρέπια, σχολεία κλπ. Λοιπόν, πρώην κύριο, τα κτίρια του δημοσίου έχουν υποχρέωση να έχουν ενεργειακούς διευθυντές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει κανένας. Ξεκινάω από αυτό. Δεύτερον, βγαίνουν προγράμματα ανακαίνησης, άρα καλύτερου τελικού αποτελέσματος, που δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία περιλαμβάνουν το πολύ στενό δημόσιο, οπότε σχεδόν τίποτα. Δεν έχουν υποχρέωση να πιστοποιηθούν σήμερα. Είναι και αυτό που λέμε, κάνετε όλοι εσείς ιδιώτες, εμείς, και θα σας βάλουμε να κάνετε και μόχλευση στη τράπεζα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να το κάνετε. Στο τέλος της ημέρας όμως όχι. Η απάντηση είναι όχι. Προσπαθούμε, όχι εμείς, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι, να βάλουν προδιαγραφές σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου οι Δήμοι στα δικά τους κτίρια, ως το τι θέλουμε να πετύχουμε, όχι το ελάχιστο. Γιατί τώρα ξέρετε τι κτίρια φτιάχνουν το δημόσιο. Ελάχιστον χειρότερων απαιτήσεων. Όσοι είναι μηχανικοί εδώ πέρα, και ΝΑΚ, αλφα πλας, χειρότερο, το ελάχιστο χειρότερο. Δεν του λέει, ρε παιδί μου, θέλω να είσαι αλφα πλας πλας πλας, όπως είναι τα ψυγεία μας. Όχι. Ελάχιστες χειρότερες απαιτήσεις. Μόνο έχουν βγει πολλοί δήμοι στο εξωτερικό, δέστε Αυστρία, δέστε Βανκούβερ, δέστε έτσι Βιέννη, που λένε εμείς
παίρνουμε την απόφαση ότι ό,τι κτίριο φτιάξουμε θα είναι τρεις τάξεις παραπάνω από το ελάχιστο χειρότερο. Γιατί? Γιατί γουστάρουμε να μην πληρώνουμε τα λεφτά μας στη ΔΕΗ. Γιατί γουστάρουμε να έχουμε καλύτερο αποτύπωμα στο νερό. Γιατί γουστάρουμε οι άνθρωποι μας να έχουν θερμική άνεση. Πέστε στο δημόσιο για θερμική άνεση, να σας απαντήσουν τι είναι αυτό. Καλά, και στους ιδιώτες που θα το πεις, δεν θα το καταλάβουν. Δεν κάνουμε τα προφανή που θέλει η νομοθεσία και καταγράφεται μέσα στις νόρμες. Άρα είναι το κυνήγι του εφικτού αλλά και του ιδεατού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Γιάννη, Βίκη, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.